Οι μάσκες έπεσαν. Με αυτή τη φράση σχολίασε ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Δήμο Ξάνθης Δημήτρης Χαλανόπουλος την εξαγγελία του κυρίου Μητσοτάκη ότι εντός του 2014 έρχονται άλλες 11.000 απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων. Όπως προείπατε πολύ σωστά, μιλάμε για πλέον 11.000 απολύσεις. Τελικά πέσαν οι μάσκες. Τα ψέματα και οι υποσχέσεις της κυβέρνησης γίνονται στην πράξη αυτό το οποίο θέλανε να γίνει ευθύς εξ αρχής. Δηλαδή απολύσεις και όχι διαθεσιμότητα και κινητικότητα. Μιλάμε για 11.500 περίπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, που θα είναι η δεξαμενή κυρίως από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Έχω πει και άλλες φορές, ένας φορέας ο οποίος δεν μπορεί να σταθεί στα πόδια του, ή θα πρέπει να κλείσει, ή θα πρέπει να συγχωνευτεί ή να γίνει οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι το προσωπικό να απορροφηθεί από τον συνεννούμενο φορέα και να μην γίνει καμιά απόλυση. Απόλυση δεν επιτρέπεται και δεν επιτρέπουμε ούτε στον ειδικό τομέα ούτε στο δημόσιο τομέα. Παρά τα αυτά, δυστυχώς, διαστόματος αρμοδίου υπουργού, θα γίνουν απολύσεις και εμείς τα έχουμε καταγγείλει αυτά. Για αυτό το λόγο είπε ότι το 2014 θα πρωτοσταθήσει και πάλι στους απεργιακούς αγώνες. Γι' αυτό έχει συγκαλέσει Γενικό Συμβούλιο στις 6 Φεβρουαρίου και σύγκληση διοικητικών συμβουλίων 5, αφού προηγουμένως έχουμε ενημερώσει όλους τους εργαζόμενους. Έχουμε αφουγκραστεί αυτά τα οποία θέλουν να μας πούνε και με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων θα μεταβούμε στην Αθήνα για να πάρει απόφαση περαιτέρω το συνδικαλιστικό μας όργανο. Η δεξαμενή των απολύσεων βάζει και πάλι στο στόχαστρο μεταξύ των άλλων τις δημοτικές επιχειρήσεις, ενώ στις πρώτες λίστες φιγουράρουν οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικοί αστυνομικοί. Σε όλες τις διαθεσιμότητες, σε όλες τις κινητικότητες, οι δημοτικοί υπάλληλοι σε όλα ήταν μέσα. Από την αρχή με τις 2.000 διαθεσιμότητες, 2.000 εργαζόμενοι από την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν μέσα. Μιλάει εκ νέου για κάποιους εναπομείναντες δημοτικούς αστυνομικούς, ενώ μέχρι χθες υποστηρίζαν ότι θα απορροφηθούν στο σύνολό τους. Σήμερα έρχονται και λένε, επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία καταγγέλαμε τόσο καιρό εμείς, ότι όσοι δεν βρήκαν δουλειά θα απολυθούν. Και βεβαίως είναι οι σχολικοί φύλακες και οι δημοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν αναγγείλει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ο τελικός σχεδιασμός έχει την έγκριση του Μεγάλου Μαξίμου και έχει προέλθει από τη συνεργασία όλων των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ενώ ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκος Μητσοτάκης θα διαπραγματευτεί με την Τρόικα στα τέλη Ιανουαρίου, που αναμένεται να έρθει στην Αθήνα, καθώς το σχέδιο τελεί υπό την έγκριση των δανειστών.